Το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης έκτασης 30.000 στελάτων καλυπτόταν καθ' ολοκληρία μέχρι το 1997 από δασική βάστηση που φιλοξενούσε 281 είδη της ελληνικής χλωρίδας. Αποτελεί το βασικό πνεύμα να σφυρίζει το δέντρο. Αποτελεί το βασικό πνεύμα και τη φυσική διέξοδο των κατοίκων ενός πολεοδομικού συγκροτήματος αποτελεί λοιπόν το βασικό πνεύμα και τη φυσική διέξοδο των κατοίκων ενός πολεοδομικού συγκροτήματος που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ένα από τα μικρότερα ποσοστά πρασίνου, με μόλις 2,7 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο, υπολογίζοντας και το δάσος του Σέιξους Αυτοδόλου. Σύμφωνα όμως με μελέτη του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου του 2018, στην οποία μετρήθηκε μόνο το πράσινο που βρίσκεται μέσα στην πόλη, η αναλογία είναι πολύ μικρότερη, μόλις 1,6 τετραγωνικό ανακάτοικο. Με βάση τα στοιχεία της μελέτης αυτής, η Θεσσαλονίκη καλύπτεται κατά 77% από κτίρια, κατά 19% από ασφαλτοστρωμένους δρόμους και μόλις ένα 4% αποτελείται από πράσινο και ελεύθερους χώρους. Σε αυτή την ήδη επιβαρημένη κατάσταση θα πρέπει να υπολογίσουμε και τις καταστροφές που υπέστη το περιαστικό δάσος του Σέιξου, την καταστροφική πυρκαγιά του Ιούλη του 1997, που κατέστρεψε το 55% της έκτασης, συνολικά 17.500 στρέμματα, τη συνεχιζόμενη για 3 χρόνια από το 2019 επίθεση του φλοιοφάγου σκαθαριού που έχει νεκρώσει περισσότερα από 70.000 μέτρα και την πιο πρόσφατη πυρκαγιά το Ιούλη του 2021 που έκαψε πάνω από 90 στρέμματα δασικής έκτασης. Και ενώ το δάσος του Σέιξου θα μπορούσε να είναι στολή για την περιοχή, αντί αυτού μια σειρά περιβαλλοντικά εγκλήματα οδήγησαν στην καταστροφή σχεδόν του μισού δάσους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής ήταν η κρατική υποχρηματοδότηση μόλις 74.000 ευρώ για τον καθαρισμό 460 στρεμμάτων, όπως και η μεγάλη καθυστέρηση στο καθαρισμό του δάσους από τα ξερά δέντρα και τα υπολείμματα που άφησε πίσω του το φλοιοφάγο έντομο που έστρωσαν κυριολεκτικά το έδαφος για την τελευταία πυρκαγιά του περασμένου Ιούλιου. Η ίδια κατάσταση όμως επικρατεί και στις υπόλοιπες εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως είναι τα αστικά άλση και ρέματα στις περιοχές Μετεώρου, Σικαιών, Πεύκο ή τα πρώην στρατόπεδα Ζιάκα, Καρατάσκοπα, Αγουβελά, που είναι αφημένα στη μύχη τους με την όποια δράση συντήρησή τους να γίνεται ουσιαστικά με την εθελοντική πρωτοβουλία του κατοίκου. Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το περιαστικό δάσος του Σέιξου και οι υπόλοιποι χώροι δεν είναι αποτέλεσμα ούτε κάποιας έλλειψης διαχειριστικής ικανότητας ή κάποιων καθυστερήσεων. Είναι το αποτέλεσμα μιας δασοκτόνας πολιτικής που ακολούθησαν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από την εμπορευματοποίηση των ΠΑΣΟΚ και την επιδίωξη διεύρυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτά. Αυτή η πολιτική δεν έχει αφήσει αλόκοτο και το ΣΕΙΣΟ. Μέσα στο δάσος υπάρχουν ιδιοκτησίες που εμποδίζουν την
Είναι ενδεικτικό πως στην πρόταση για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης που προτάθηκε το 2014, αλλά τελικά δεν νομοθετήθηκε, προτινόταν η κήρυξη του περιαστικού δάσους σε περιφερειακό πάρκο. Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε να εγκατασταθούν μέσα στο δάσος από γήπεδα γκολφ και ξενοδοχεία μέχρι και ανατομικές μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις. Με τον τελευταίο νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τον εξυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δίνεται η δυνατότητα ακόμα και για εγκατάσταση ανεμογεννητριών αν αυτό επιθυμήσουν τα μονοπόλια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα περιέχει και πλήθος άλλων αντιδασικών διατάξεων. Επιπλέον, υπάρχει ορατός κίνδυνος για την περαιτέρω υποβάθμιση του ΣΕΙΞΟ αν προχωρήσουν τα σχέδια για τη fly-over περιφερειακή λεωφόρο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν είναι άμυρος ευθυνών. Από το πήγο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2018, στελέχη της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαν αδιανόητο να μην παράγεται ούτε το 1% του ΑΕΠ στα δάση. Ίσως γι' αυτό ως κυβέρνηση αθώωσαν την αυθαίρετη δόμηση σε δασικές εκτάσεις των τουριστικών επιχειρηματικών ομίλων. Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, συνολικά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παραμένουν αθωράκιστες με μεγάλες ελλείψεις σε έργα πολιτικής προστασίας, μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές σχολικής στέλνης και υγείας, στις αστικές κοινωνίες, σε χώρους πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα συντελούνται περιβαλλοντικά εγκλήματα με τη βιομηχανική ρύπανση, δυσοσμία, την κάψη απορριμμάτων. Την ίδια περίοδο που συντελούνταν η καταστροφή του ΣΕΙΞΟΥ, εν μέσω πανδημίας, το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, σε αγαστή συνεργασία κυβέρνησης και περιφέρειας, αδειοδοτείται για να καίει απορρίμματα. Τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν ανεπόδιστα να βομβαρδίζουν με τοξικούς δρύπους τον αέρα της πόλης, νέες μονάδες κάψης τοξικών αποβλήτων αδειοδοτούνται στη βιομηχανική περιοχή της ΥΛΙΣ. Οι τοξικοί αέριοι λίποι δημιουργούν τεράστια δυσοσμία και συνθήκες ασφυξίας σε όλη την πόλη, αναγκάζοντας εργαζόμενους και λαϊκές οικογένειες να ζουν επί δεκαετίες σε ένα μεγάλο θάλαμο αερίου. Σαν έτοιμοι από καιρό, οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, Νεάπολης Ιππιών και Πηλαίας Κορχιάτη βγήκαν από κοινού με την παρότρυση της κυβέρνησης για να προτείνουν σαν λύση τη δημιουργία συνδέσμου που θα έχει, λέει, υπό την προστασία του το περιαστικό δάσος του ΣΕΙΞΟΥ και θα φροντίζει την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του. Να πάρουμε υπόψη ότι είναι οι ίδιοι Δήμοι που ως τώρα είχαν την ευθύνη του δάσους, που όχι μονάχα δεν έβγαζαν άχνα για το ξύλωμα της δασικής υπηρεσίας, αλλά έβαζαν και πλάτη μεταθέτοντας τις ευθύνες της δασικής φύλαξης και προστασίας στην εθελοντική προσφορά κατοίκων. Είναι αυτοί οι Δήμοι που δίνουν εκατομμύρια ευρώ σε εργολάβους για εργασίες συντήρησης πρασίνου του Δήμου, των Δήμων τους, που θα έπρεπε να γίνονται από την ίδια την δημοτική τους υπηρεσία. Είναι αυτοί οι Δήμοι που έχουν αφήσει τα δικά τους άλση και ρέματα έρμεο της τύχης τους, που ακολουθούν τελικά την ίδια πολιτική της εμπορευματοποίησης των δασών, όπως και κάθε είδους δημοτικής δομής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα δράσης παρόμοιου συνδέσμου έχουμε και στον Ιμητό, που έδειξε ότι όλο το διάστημα της ύπαρξής του καθόλου δεν τάραξε ούτε τρίχα
από τα λιμνάζοντα συμφέροντα που απειλούν και λιμένουν το πολιτικό, ούτε διανοήθηκε ποτέ να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο ενάντια άλλους, παρότι είναι σε όλους γνωστό ότι ο Ιππητός πολιορκείται συστηματικά και διαχρονικά από καταπατητές και διεκδικητές παντός είδους. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται καθημερινά ότι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης συνοδεύεται παντού με περιβαλλοντικά εγκλήματα. Η ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος των μασών προϋποθέτει ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Αυτός ο δρόμος είναι της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μασών, της γης και των φυσικών χώρων, του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση και ανάπτυξη των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής και της χώρας συνολικότερα. Σήμερα, αυτό που πρέπει να δημιουργήσουμε είναι μια ολοκληρωμένη προστασία για την οικολογική ανόρθωση του δάσους. Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της εντομολογικής προσβολής με αξιοποίηση όλων των μέσων που μπορεί να υποδείξει η επιστημονική γνώση και έρευνα και όχι με κριτήριο τον περιορισμό κονδυλίου. Άμεση απομάκρυνση όλων των προσβεβλημένων υλοτομημένων δέντρων και κλαδεμάτων με όλα τα μέτρα προστασίας. Μελέτη αναδάσεως που να περιλαμβάνει και αλλαγή της σύνθεσης της δασικής βλάστησης με τη φύτευση του κατάλληλου δασοπονικού είδους με στόχο τη δημιουργία μεικτού δάσους πλατύφυλλων μορφών. Αξιοποίηση και ενίσχυση των κρατικών φυτωρίων για την προετοιμασία των ειδών που θα επιτεθούν με βάση τη δασοπονική επιστήμη. Ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία, μελέτες συντήρησης, βελτίωσης και ολοκλήρωσης των υποδομών, δικτύων αντιπυρικής προστασίας, ουρουνών, προφυλακίων, υδατολεξαμενών, οδοποιίας, καθαρισμός περιοχών και δασικών οδών. Απαλωτρίωση κάθε ιδιοκτησίας και δραστηριότητας που εμποδίζει την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείρισή του ως περιαστικό δάσος. Επίλυση με κρατική ευθύνη των ιδιοκτησιακών εκκρεμοντήτων και διεκδικήσεων. Χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών και απασχόληση όλου του απαραίτητου προσωπικού με μόνιμες σχέσεις εργασίας σε δημόσιο φορέα, έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής επιχείρηση και να μην καθυστερούν απαραίτητοι δασοπονικοί χειρισμοί. Να σταματήσει κάθε σχεδιασμός για την κατασκευή της υπερυψωμένης λεωφόρου, flyover, μέχρι να ολοκληρωθούν μελέτες και παρεμβάσεις στο δάσος. Τα δάση να θεωρούνται κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόριο, να περάσουν σε δημόσια ιδιοκτησία και να αποτελούν λαϊκή περιουσία. Να καταργηθούν οι αντιδασικοί νόμοι και να εφαρμοστεί άμεσα το δασικό κτηματολόγιο που θα περιορίζει την καταπάτηση δασικών εκτάσεων. Να δημιουργηθεί ενιαίος δημόσιος φορέας διαχείρισης της δασικής περιουσίας και δασοπροστασίας με συντονιστικά όργανα κατά περιφέρεια και νόμο. Η υλοποίηση τέλος όλων των απαιτούμενων μελετών και παρεμβάσεων πρέπει να γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί η οποιαδήποτε καθυστέρηση επιδεινώνει δραματικά την κατάσταση και δυσκολεύει και άλλο την οικολογική ανόρθωση του δάσους.